Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε και πάλι. Πάμε τώρα εδώ να εξηγήσουμε. Over 3,5. Λοιπόν, τα παιχνίδια over 3,5 θα συνιστούσα να όσοι ακολουθήσουν και παίξουν, να παίξουν με το σύστημα 4, 5, 6 ή 3, 4, 5. Βέβαια, εγώ over 3,5 έχω σημειώσει μόνο 5 παιχνίδια. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Όχι. Ναι, 5 παιχνιδάκια. Λοιπόν, άρα πάμε σύστημα 3-4-5. Ξεκινάμε από το 10-19 κωδικό Linz, αυστριακή ομάδα, στο over 3,5. Μετά πάμε πολύ κοντά σε ονόματα. 10-25 Linz, Norwich. Μετά πάμε στο 10-35 είναι κύπελο Νορβηγίας, Νάρντο, Λίλεστρομ, over 3,5. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια που δίνω over 3,5, καλό είναι παιδιά να βάζετε σύστημα. Γιατί είναι πολλά τα 4 γκολ. Και πάμε μετά στο 326, Σοκ, κύπελο Σουηδίας. Χάμαρμπι με την Νόρκερμπι. Λοιπόν, το overάκι εδώ δίνει 1.48, το over, το 3.5 δίνει 2.20. Πάμε μετά στο άλλο το παιχνίδι, το τελευταίο, για over 3.5, στο 10.87 τη Molde με την Ond, για over 3.5. Αυτά τα παιχνιδάκια παίξτε τα με σύστημα 3-4-5, για να μπορέσετε τουλάχιστον να εξασφαλίσετε ότι αν χάσετε μια ομάδα, θα έχετε τη δυνατότητα να πάρετε σύστημα 3, 4 ή 5. Αν πιάσετε όλο το δελτίο, θα πάρετε όλο το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο. 3 ή 4, αναλόγως μετά τι παιχνίδια έχετε πάρει, πιάσει, τι αποδόσεις ή αν βάζετε πολλαπλασιαστές. Λοιπόν, πάμε και στα παιχνίδια με over και goal. Και ξεκινάμε. Πάμε στο πρώτο παιχνίδι με την Betis. Παιδιά, η Betis συνήθως βάζει goal, σκοράρει και τρώει goal. Και θα έλεγα σε ένα παιχνίδι ότι μυρίζει και ένα χιναράκι εδώ ωραίο. Τέλος πάντων, εγώ δεν ανακατεύω με τα παιχνίδια που είναι σημεία. Άσοχη, διπλό, δεν τα παίζω αυτά ποτέ. Πάρα πολύ σπάνια. Λοιπόν, οπότε πάμε στο 10-51 με την Betis, με την Athletic Bilbao στο goal-goal και οι δύο μάλιστα θα σκοράρουν. Πάμε στο 10-52 Βασιλεία Σέρβετ, λοιπόν, στο over. Πάμε στο κροατικό παιχνίδι ο Σιγέγκ με την Γκόριτσα. Και οι δύο ομάδες είναι καλές αυτές στην Κροατία. Λοιπόν, πάμε σε ένα overάκι ωραίο. Και το παιχνιδάκι για μένα που θεωρώ ότι θα είναι over. Τώρα νομίζω για τα play-off δεν είναι αυτά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός Άρης. Έχασε ο Ολυμπιακός από τον Άρη Θεσσαλονίκη. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει την ξεκαθάριση και οπότε πιστεύω θα υπάρχουν γκολάκια εδώ. Ένα ωραίο overάκι εδώ Ολυμπιακό με Άρη. Ανεξαρτήτως τώρα το ποιος θα νικήσει. Εντάξει, Ολυμπιακός θα νικήσει. Και θέλω να πιστεύω τέλος πάντων. Οπότε πάμε σε ένα over εδώ πέρα. Το πιστεύω πάρα πολύ. Και πάμε στο 10-94, συγγνώμη. Μπαρτσελώνα με την Οσασούνα. Ένα ωραίο overάκι εδώ πέρα. Το οποίο το over αυτό πληρώνει 1.62. Και μετά το τελευταίο μας over, 10-96 κωδικό Μπράγκα Ζιλ Βιθέντε, το οποίο δίνει 1.81 απόδοση. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνιδάκια που δίνω. Over 3,5 για σύστημα. Τώρα αν θέλετε εσείς να το παίξετε καρφωτό, κανένα πρόβλημα. 3 ευρουλάκια καρφωτό, παιδιά, εγώ θα το παίζω, ας πούμε. Συνήθως έτσι παίζω τα συστήματα. Παίζω 4-5-6 και το άλλο το παίζω καρφωτό. Γιατί ξέρω ότι αν το πιάσω και τα 6, στο καρφωτό δελτίο ας πούμε, θα μου δώσει πολλά περισσότερα από ό,τι θα πιάσω στο σύστημα. Λοιπόν, παιδιά, όσοι ακολουθήσετε, καλό ταμείο και εύχομαι, τι να πω, μακάρι να πηγαίνουμε ταμείο συνέχεια, να δίνω κι εγώ μαδούλες και να μείνω ικανοποιημένος, να πηγαίνουμε και να παίρνουμε λεφτά. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους όσοι ακολουθήσετε. Να είστε όμορφο βράδυ, παιδιά. Φιλιά σε όλους. Γεια σας.